Το χθεσινό της Λούκη ήταν λίγο διεκπεραιωτικό. Οι κριτές δεν είχαν να πούνε πολλά σχόλια γι' αυτό. Σήμερα έχει μια έντονη αγωνία αν είναι μέσα στο θέμα. Όλες αυτές οι απορίες πρόκειται να λυθούν σε πάρα πολύ λίγο όταν θα έρθει δίπλα μου εδώ η Διονυσία Κουκιού. Κοίταξε, τουλάχιστον αρχίσε χαμογελαστή, να πούμε κάποια πράγματα που είναι σημαντικά. Πολύ ωραίο γυαλί, βγάλ' το όμως για να βλέπω τις ματάρες σου, έτσι να καταλαβαίνω τι γίνεται. Και πες μου και εσύ, έτσι, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, αν έχεις κάνει layer. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, δεν φημίζομαι. Μέχρι αυτό το σημείο της εκπομπής δεν έχεις καταλάβει ακόμα να έχεις κάνει layer. Λοιπόν, να σας πω, νομίζω ότι έχω κάνει. Ωραία, κρατάω αυτό. Νομίζω ότι έχω κάνει. Ναι. Άνω τελεία. Τώρα πες μας πού πηγαίνεις. Λοιπόν, είμαι στην Αθήνα. Λείπω πολύ καιρό. Αποφάσισα λοιπόν τώρα που επέστρεψα να κάνω μία... να ανοίξω TikTok, να κάνω ένα λογαριασμό. Ναι. Και αποφάσισα να είναι λίγο fashion, μιας και ήρθα και εδώ. Και να ξεκινήσω να δίνω κάποια tips. Και είπα, μία γυναίκα που θέλει να βγει από το πρωί από το σπίτι της μέχρι το βράδυ... Αυτό είναι άλλη δοκιμασία. Τι είναι? Είναι άλλη δοκιμασία που θα κάνουμε εδώ, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι, καλά τα πας. Όχι, εγώ λέω για το τι θα παρουσιάσω. Ναι, ναι. Θα κάνω ένα βιντεάκι λοιπόν στο TikTok. Ναι, ναι. Που θα ξεκινήσει από το πρωί μια γυναίκα να πάει στο γραφείο της, μετά θα αρχίσει να φέρει ρούχα, ναι, μέχρι να φτάσει το βραδάκι. Που μπορεί να σας το εξηγήσω λίγο, το καταλάβατε. Αυτό είπα εγώ, ότι είσαι έτοιμη για άλλη δοκιμασία. Γιατί? Έχουμε μια δοκιμασία εδώ, ναι, στο My Style Rocks. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα βγάλω αυτό, θα βγάλω αυτό, θα μπορεί να βγάλω και το πουκάμισο και θα μείνω με αυτό. Μην βγάλεις κάτι τώρα. Όχι, θα έχεις ευκαιρία κάποια άλλη στιγμή να το κάνεις όλο αυτό. Αλλά τέλος πάντων, αυτό τον εφάνταστο τρόπο μας έδειξες, ναι, και τι ακριβώς έχεις φορέσει σήμερα, σωστά? Ναι. Σωστά. Βαθμολογήστε. Εσείς εμένα θα με απομουρλάνετε και είναι πολύ νωρίς ακόμα. Κατάλαβες, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα. Πολύ ωραία. Εντυπωσιακή η βαθμολογία, Διονυσία μου. Ναι. Έχει γίνει καλή δουλίτσα, βαθμολογικά τουλάχιστον από τις κοπέλες. Αμάντα, έχεις βάλει 2. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω λίγο μπερδευτεί. Θεωρώ ότι το look σου τώρα... Πίσω, τώρα, ναι. Είναι μονοχρωματικό με κάποιες λεπτομέρειες και με μία άλλη καμπαρντίνα. Δηλαδή η βάση σου στο look είναι μονοχρωματική. Μάντα μου, δεν είναι μονοχρωματικό αυτό. Αν εξαιρέσουμε την καμπαρντίνα, είναι ένα χρώμα. Ένα χρώμα, δηλαδή το μαύρο τι είναι? Βέβαια είναι. Δεν είναι χρώμα. Είναι, βέβαια, είναι ένα. Το μαύρο και το λευκό δεν είναι χρώμα. Απλά... Γιατί αυτό είναι λευκό, παιδιά, φοράω γαλάζιο. Όχι, λέω απλά μια πληροφορία. Αυτό απλά... Είναι 4 επίσης... διαφορετικά χρώματα. Όχι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Φαίνονται ίδια. Ναι. Το πουλοβεράκι με το... Δεν με νοιάζει αν φαίνονται ίδια επειδή είναι εδώ τα φώτα. Εγώ ίδια τα βλέπω. Όταν θα βγω έξω δεν θα έχω φώτα. Ωραία. Τέλος πάντων, εμένα μ' αρέσεις πολύ. Είσαι πάρα πολύ όμορφη, μου αρέσει πάρα πολύ. Αν ήταν δηλαδή άλλη μέρα, θα σου είχα βάλει άλλο βαθμό. Αυτή τη στιγμή όμως, νομίζω ότι δεν είναι δυνατό το layering. Έχεις βάλει ένα πουκάμισο με το φόρεμα και από πάνω ένα pullover, αλλά δεν θεωρώ. Μάλλον δεν το κατάλαβα καλά. Τι, ναι. Θα σου το δούμε τι κατάλαβες, δεν κατάλαβες. Τώρα, κατάλαβα ήρθε η στιγμή, ναι, θα σου πω εγώ το μέσο όρο. Είναι 2,4, καλά, εντάξει, οκ, okay, είναι μέτριος. Τώρα είναι η στιγμή της κρίσης μπροστά στους τρεις αυτούς ειδικούς. Παρακαλώ, Διονυσία. Ευχαριστώ.